νησιά μας, ναι, να πάμε στον σπουδαίο Έλληνα τενόρο. Στον κύριο Φραγκούλη. Στον κύριο Φραγκούλη, όπου τα τελευταία χρόνια ζει κυρίως στη Νέα Υόρκη. Κάναμε βέβαια μια συζήτηση για το βασικό θέμα που μας ενδιαφέρει όλο αυτόν τον καιρό, όλους μας, για την πανδημία. Μας είπε πώς είναι εκεί η κατάσταση, πόσο αυστηρά είναι τα μέτρα. Να θυμίσουμε ότι τις τελευταίες μέρες εκεί είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Έχουν ξεπεράσει πάνω από 50.000, νομίζω. Βέβαια, είναι τραγική κατάσταση. Έχουν χάσει τη ζωή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τραγική και ηγεσία, εν προκειμένου. Έτσι ακριβώς. Πώς είναι το σύστημα υγείας. Εδώ μας είπε ο Τραμπ να κάνουμε νέες. Ναι, είναι σημαντικό. Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ άσχημα λοιπόν τα πράγματα. Πώς περνάει το χρόνο του δημιουργικά μέσα στο σπίτι μόνο στην Ελλάδα. Πολύ ωραία συνέντευξη. Να τον δούμε. Μάριος Φραγκούλης, πάμε και επιστρέφουμε. Κύριε Φραγκούλη, εσείς είστε Νέα Υόρκη. Θα μας πείτε λοιπόν πώς είναι εκεί τα πράγματα με το θέμα που απασχολεί όλους μας εκεί με την πανδημία. Δυστυχώς δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά θύματα και πιστεύουμε ότι στις επόμενες δύο εβδομάδες θα φτάσει πλέον στο αποκορύφωμά της αυτή η πανδημία. Τι να πω, εμείς είμαστε όσο πιο γίνεται στο σπίτι. Κάνουμε τα ανθρώπινα πράγματα, δηλαδή μαγειρέματα, ακούμε μουσικές, μιλάμε με τους φίλους μας, να είναι όλοι καλά. Υπάρχουν σίγουρα αρκετά θύματα και από οικογενειακές από την οικογένειά μας και φίλους μας εδώ στην Αμερική. Είναι πολύ αυστηρά εκεί τα μέτρα στη Νέα Υόρκη. Είναι πολύ αυστηρά. Έχουν δώσει εντολές και από το κράτος γενικά να μην κυκλοφορεί ο κόσμος. Ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, αν μπορεί να το αποφύγει, να μην πηγαίνει. Δηλαδή να μπορεί τουλάχιστον να υπάρχει ή μέσω διαδικτύου να μπορεί να υπάρχει μια παραγγελία, τέλος πάντων, για τρόφιμα και διάφορα που χρειάζεται ο καθένας στο σπίτι του. Θεωρείτε ότι καθυστερήσατε να πάρετε κάποια μέτρα περιοριστικά εκεί αυστηρά? Τη μεριά του Τραμπ τουλάχιστον υπήρχε μία καθυστέρηση. Δηλαδή ξέραν ότι υπάρχουν θύματα ακόμα και τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και δεν δόθηκε αμέσως το σήμα. Το σήμα στην ουσία δόθηκε 1η Μαρτίου που ήταν το πρώτο θύμα του κορονοϊού. Εσείς στο σπίτι είστε μόνος? Είμαι μόνος. Εντάξει, μελετάω. Είναι μια ευκαιρία τουλάχιστον να ξεκουραστώ λίγο από τις χιλιάδες δουλειές. Δούλευε πάνω σε ένα δίσκο με ντουέτα πολύ σημαντικά από τον Broadway, με πολύ μεγάλα ονόματα εδώ στη Νέα Υόρκη. Δημιουργικά, θετικά, βλέπω τηλεόραση, αλλά όχι τόσο πολύ. Βλέπω τα πολύ βασικά, τουλάχιστον την ενημέρωση κάθε μέρα και προσπαθώ όσο γίνεται να είμαι ήρεμος μέσα μου. Σκεφτόμουν να είμαι στην Ελλάδα το Πάσχα με τους φίλους μου και την οικογένειά μου. Είναι και η μητέρα μου αρκετά μεγάλη σε ηλικία και έτσι ήθελα να είμαι μαζί της μερικές μέρες. Είμαι πολύ χαρούμενος τουλάχιστον που από την μεριά του κράτους στην Ελλάδα, από τη μεριά του κυρίου Μητσοτάκη και τουλάχιστον όλοι όσοι ήταν υπεύθυνοι της περίπτωσης αυτής του κορονοϊού, λειτουργήσαν πάρα πολύ θετικά και πολύ σωστά τουλάχιστον. Το σύστημα υγείας εκεί στη Νέα Υόρκη έχει καταρρεύσει. Βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης μάλλον. Επειδή υπήρξαν πάρα πολλά θύματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν υπήρξε τόσο γρήγορη η αντίδραση τουλάχιστον να φέρουν πολλές μάσκες, να φέρουν τις μονάδες οξυγόνου που βοηθούν πάρα πολύ τους τραυματισμένους ανθρώπους. Να μένουμε σπίτι, σίγουρα. Μόνο αυτό. Όσο γίνεται, δηλαδή, να αποφεύγουμε τους εξωτερικούς χώρους, τα πάντα θα επανέλθουν εκεί που ήταν.